Δύο νέα έντομα που έχουν έρθει από την Αίγυπτο απειλούν τους Φοίνικες. Ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε Ρόδο, Ηλία και Ανατολική Αττική, ενώ κρούσματα παρουσιάστηκαν και σε Φοίνικες στην Ερμιονίδα. Είναι δύο καινούργια έντομα που δεν τα είχαμε στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια τα έχουμε εντοπίσει. Το ένα είναι το κόκκινο σκαθάρι των Φοινικοειδών. Αυτό τον καιρό ένα ενημερωτικό μήνυμα ακούγεται από τα τοπικά κανάλια που ήρθε από την Αίγυπτο. Το έφεραν μεγάλα ξενοδοχεία στην Κρήτη και Φυτώρια. Έφεραν μεγάλους φοίνικες και μαζί με αυτό έφεραν και το σκαθάρι. Και σιγά σιγά απλώθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην υπόλοιπη Κρήτη, στη Ρόδο, τελευταία βρέθηκε στην Ηλία και στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Το σκαθάρι αυτό αφήνει τα αυγά στην καρδιά του Φοίνικα και από εκεί σιγά σιγά δημιουργείται μια προνύμφη, μια κάμπια δηλαδή. Μάλλον δημιουργούνται πολλές προνύμφες, πολλές κάμπιες, γιατί αφήνει περίπου 300 αυγά. Και σιγά σιγά τρώνε την καρδιά του Φοίνικα με αποτέλεσμα να τα ξεραίνει. Ήδη έχουν γίνει μεγάλες ζημιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Όποιος πάει στα παράλια, Βάρτιζα, Γλυφάδα, θα βλέπει στο δρόμο τεράστιες φοίνικες που έχουν αρχίσει και ξεραίνονται. Η ίδια εικόνα και στην Ηλία. Και το δεύτερο έντομο είναι μια πεταλούδα, λέγεται Παϊσεντήσια Άρχων. Και αυτή αφήνει τα αυγά της στην καρδιά του Φοίνικα, δημιουργείται και πάλι μια προνύμφη, τεράστια προνύμφη, περίπου 5-6 εκατοστά, που και αυτή τρώει σιγά σιγά την καρδιά των Φοινικοειδών. Προσβάλλονται όλοι οι φοίνικες. Λιγότερο ευαίσθητος είναι ο ελληνικός φοίνικας, ο φοίνικας του Θεοφράστου. Αλλά ο φοίνικας που κυριαρχεί ο Κανάριος, το βλέπουμε παντού, είναι αυτός που είναι πιο προσβάλλεται περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλες σχεδόν τις περιοχές που έχουν φοινικοειδή. Η πεταλούδα μάλλον μας ήρθε με μπανάνες, γιατί προσβάλλει και τα φυτά μπανάνας. Και δυστυχώς στην Αργολίδα εντοπίσαμε την πεταλούδα στην περιοχή της Ερμιονίδας. Το σίγουρο είναι ότι ήρθε με μικρούς φοίνικες από φυτώρια του Μαραθώνα, γιατί στην περιοχή του Μαραθώνα που είναι τα μεγάλα φυτώρια υπάρχει τόσο ο ρηχοφόρος, το κόκκινο σκαθάρι, όσο και η πεταλούδα υπεσεντήσει άρχων. Εμείς την εντοπίσαμε σε εξοχικές κατοικίες, σε φοίνικες που υπήρχαν σε εξοχικές κατοικίες, την εντοπίσαμε όμως και σε δύο φυτώρια. Ήδη έχουμε πάρει τα μέτρα που πρέπει να γίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο Κρανιδίου. Έχει βρεθεί χώρος και θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να θαυτούν οι προσβεβλημένοι φοίνικες, γιατί δεν καίγονται οι φοίνικες, είναι πολύ δύσκολο να τα μαχιστούν και ο μόνος τρόπος είναι να θάβονται σε βάθος πάνω από 2 μέτρα. Είναι μια επίπολη, μια δύσκολη διαδικασία που κοστίζει βέβαια πολύ ακριβά και να σκεφτείτε ότι στη Ρόδο μιλάνε κάπου για 1000 φοίνικες που έκοψαν και έθαψαν. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Τώρα, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, για την ώρα κανένα σκεύασμα δεν έχει πάρει άδεια. Αλλά υπάρχουν ορισμένα σκευάσματα που εμείς έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία της χρησιμοποίησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Έχοντας βέβαια και την Ιταλική και την Ισπανική εμπειρία. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Έτσι λοιπόν, όποιος έχει πρόβλημα, αυτοί που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τους φοίνικες τους, να μας ενημερώνουν τόσο τη Διεύθυνση Γεωργίας, το Τμήμα Φυτοπροστασίας, όσο και στο, αναφορικά με το Κρανί, το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή τους Γεωπόνους των Δήμων. Είναι ενημερωμένοι συνάδελφοι και ξέρουν να δώσουν τις οδηγίες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί με τους φοίνικες, γιατί θα είναι κρίμα να χάσουμε ιστορικούς φοίνικες, για παράδειγμα της πλατείας Δημαρχείου στον Άφλιο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όταν βλέπουν κάτι ύποπτο να μας ρωτάνε, εμείς θα τους ενημερώνουμε και από εκεί και πέρα ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης εμείς θα επεμβαίνουμε. Τώρα με την περιοχή του Κρανιδίου, επειδή είναι κατά κάποιο τρόπο απομονωμένη από την υπόλοιπη Αργολίδα, εμείς θα βάλουμε την περιοχή αυτή σε καραντίνα, έτσι ώστε να μην έρχονται φοίνικες από την περιοχή του Κρανιδίου στην υπόλοιπη Αργολίδα. Αλλά αυτό που θέλουμε με την παρουσία αυτή τη σημερινή είναι να κάνουμε έκκληση στον κόσμο, ωστόσο σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, να μην φυτεύουν φοίνικες και προς Θεού μην φέρουν φοίνικες μικρούς από Αθήνα ή φοίνικες από άλλες περιοχές της χώρας. Φέρουν να είναι σίγουροι να έχουν επάνω φυτογειονομικό διαβατήριο φοίνικες μια άσπρη ετικέτα που λέει από πού προέρχονται και με έναν κωδικό όπου θα ξέρουμε το φυτώριο και την περιοχή από που ήρθε για να ενημερώσουμε την περιοχή εκεί αν υπάρχει πρόβλημα, αν βρεθούμε κάτι φοίνικες με συμπτώματα. Το ξαναλέω προς Θεού, μη φυτεύει ο κόσμος φοίνικες, μη φέρνει ο κόσμος φοίνικες από άλλες περιοχές της Ελλάδας, της χώρας, ωστόσο δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και εμείς θα ενημερώσουμε και πάλι. Δυστυχώς, είπαμε, βρήκαμε στην Ερμιονίδα την πεταλούδα, η έρευνά μας συνεχίζεται ακόμα, οι έλεγχοι συνεχίζονται.
και διόλου απίθανο να βρούμε και το σκαθάρι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιοκτήτες κατοικιών, ότι έχουν φέρει μεγάλους φοίνικες από Αίγυπτο. Εάν έχει συμβεί αυτό, σίγουρα θα βρούμε και το σκαθάρι. Για μία ακόμη φορά συνιστάμε προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, και να είναι όλοι ψαγμένοι και υποψιασμένοι.